Σε ανθρώπινο λάθος οφείλεται σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στα κάτω σαχτούρια του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής υπηρεσίας γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή και αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου. Δυστυχώς προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος. Από ανθρώπινο λάθος, από τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι τώρα, κάποιος έκανε παρέμβαση με μηχανικά μέσα για τον καθαρισμό κάποιας γεωργικής έκτασης και λόγω αστοχίας του μηχανήματος, λόγω δημιουργίας πυνθύρος. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτή η εστία, η μικρή στην αρχή, η οποία σε λίγο χρόνο γιγαντώθηκε και είχαμε τα αποτελέσματα που όλοι γνωρίζετε. Ο δράστης αυτός, παρόλο που έγινε γνωστή η ταυτότητά του, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφόρου, διότι δεν κατέστη δυνατό να συλληφθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Κρανίου τόπο θυμίζει σήμερα η σαχτουριανή και η μελαβιανή γυαλιά. Περισσότερα από 3.000 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης αποτεφρώθηκαν, ενώ ολοσχερής ήταν η καταστροφή για χιλιάδες ελαιώνες. Οι κάτοικοι της περιοχής μετρούν τις πληγές τους, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην περιοχή, προκειμένου να κάνει αυτοψία και να ακολουθήσει στη συνέχεια η διαδικασία των αποζημιώσεων στους δικαιούχους. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να δούμε πώς και με ποιο τρόπο θα ενεργοποιήσουμε την κρατική μηχανή για άμεση παρέμβαση από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος θα καταγράψει τις ζημιές και θα δούμε κατά πόσον και σε ποιο χρόνο θα είναι δυνατόν η αποζημίωση των πληγέντων. Γιατί αν μη τι άλλο υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους έχει μείνει ούτε μία ελιά. Ο πύρινος εφιάλτης ξύπνησε χθες στις 11:20 το πρωί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού, επίγειες και εναέριες, κινητοποιήθηκαν άμεσα δίδοντας πολύ ωρή μάχη με τις φλόγες. Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραιναν το έργο της πυρόσβεσης, ενώ ο Δήμος Αγίου Βασιλείου με τις υπηρεσίες και τα οχήματά του ήταν από την πρώτη στιγμή υπατμών και μαζί με τους εθελοντές συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της φωτιάς, η οποία τέθηκε υπό μερικό έλεγχο χθες αργά το βράδυ. Η πύρινη λέλαπα που για περισσότερες από 6 ώρες μένονταν ανεξέλεγκτη έκαψε στο πέρασμά της χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ οι πύρινες γλώσσες έγλυψαν κυριολεκτικά τις αυλές εξοχικών κατοικιών στην περιοχή Πρασονήσι. Υπήρξε άμεση επέμβαση από το πυροσβεστικό κλιμάκιο σπηλίου στο αρχικό στάδιο και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις του Ρεθύμνου, από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου και όλα τα κλιμάκια του νομού, καθώς και από υπηρεσίες όμορων νομών. Έγινε επέμβαση, η φωτιά κατορθώσαμε να ελεγχθεί αργά χθες το βράδυ και σήμερα είμαστε σε ένα καλό στάδιο με την έννοια ότι την ελέγχουμε. Όλες οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν και σήμερα στο σημείο, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή εξακολουθούν να είναι ισχυροί και ο φόβος αναζωπήρωσης είναι έντονος.